Χαμό επικράτησε στη συνεργασία του Δέλτα Σαρονικού με αφορμή την απομάκρυνση τη Ναταλή Κάκαβα έπειτα από καταγγελίε εναντίον τη. Η ένταση ανέβηκε όταν η ξανθιά παρουσιάστρια ζήτησε από τον Δήμαρχο Δημήτρη Παπαχρήστο να διαβάσει την επιστολή των 7 Προέδρων Καπή με την οποία καθερέθηκε από αντιδήμαρχο. Μάλιστα, την συνεδρίαση κατέγραψε με το κινητό του ο Γρηγόρη Μπουντάρα, καθώ ο Δήμαρχο δεν επέτρεψε στην κάμερα του Α να μαγνητοσκοπήσει τη συνεδρίαση. Όταν η Ναταλή Κάκαβα ζήτησε να διαβαστεί η επιστολή, το αίτημα δεν έγινε δεκτό, ωστόσο, διαβάστηκε λίγο μετά. Ο σύζυγος της επίσης, δεν δίσταζε να μιλάει και εκείνος παρόλο που δεν πήρε μέρος λέγοντας μεταξύ άλλων έχουμε δυο παιδιά και ζητούν να μάθουν. Επίσης, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος μαζί με τη σύζυγο του έχουν στείλει εξώδικο σε μια πρόεδρο καπή που τόλμησε να γράψει κάτι για την ηθική της γυναίκας μου. Έχεις μια χρυσή ευκαιρία να ζητήσεις συγνώμη, να αποκαταστήσεις το όνομα της γυναίκας μου, της μητέρας των παιδιών μου που μέχρι χτες έπαιρνε σαν Να είσαι σίγουρος ότι όλο αυτό το πουλόβερ εγώ θα το ξυλώσω, είπε μεταξύ άλλων ο Γρηγόρης Μπουντάρας. Η πρόταση μου ήταν να συνεχίσω ομαδικά, δεν πήρα απαντήσεις στα ερωτήματα μου. Δεν μπορεί να λέει ο Δήμαρχος δεν ήταν ενήμερος για τη συναισθηματική μου κακοποίηση. Απέδειξε ότι ήθελε να πάει παρακάτω γιατί προφανώς συμφέρει τις συγκεκριμένες κλίκες, είπε μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ ή Ναταλή.